Κύριε Αθανασίου, καλημέρα, καλημέρα σας. Μας ακούτε? Καλημέρα, καλημέρα σας. Σας ακούω πολύ καθαρά. Όπως σας το λέει και η Έρικα Ιβαλιάνου, που είναι πολύ καλή στο δικαστικό ρεπορτάζ και εσείς τα ξέρετε επίσης καλύτερα για τους νόμους, εδώ τίθεται το θέμα αυτό της παραγραφής ή μη της παθητικής δωροδοκίας. Ακούστε, όταν λέμε παραγραφή, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν μιλάμε για παραγραφή, γιατί η παραγραφή για τα κακουργήματα είναι για όλους τους πολίτες και τους υπουργούς ίδια. Μιλάμε για αποσβεστική προθεσμία, εάν δηλαδή μπορεί να διωχθεί κάποιος υπουργός, εάν περάσει και η δεύτερη σύνοδος της περίοδου που ακολουθεί μετά την παράβαση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή και εγώ ως πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και το κόμμα μου η Νέα Δημοκρατία, έλεγε και λέει ακόμα μέχρι τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το προνόμιο. Συνεπώς, είμαστε υπέρ της κατάργησης. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Πράγματι, η παθητική δωροδοκία έχει κριθεί με σειρά αποφάσεων του ειδικού δικαστηρίου, αλλά και με βουλεύματα, ότι ανάγεται στα καθήκοντα του Υπουργού και συνεπώς υπόκειται σε αυτή την αποσβεστική προθεσμία. Τώρα, γιατί η Βουλή ήθελε να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία, το κάνει για προφανής λόγος, για να δημιουργεί, να έχει μια ενόψη της προεκλογικής περίοδου. Συγγνώμη, κύριε Αθανασίου, εσείς θεωρείτε λογικό, δηλαδή, η δωροδοκία, αυτό που έχει γίνει, το θεωρείτε σωστό αυτό που έχει γίνει, δηλαδή ότι η δωροδοκία να ανάγεται στα καθήκοντα του Υπουργού, στην θητεία του δηλαδή. Φυσικά, αν δεν είστε μισό λεπτό, να ολοκληρώσω, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Βεβαίως, διότι δεν μπορεί να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση δωροδοκία κάποιος αν δεν είναι υπουργός. Δηλαδή γίνεται εν ώψη του καθηκόντου του. Αν δεν ήταν υπουργός, όχι. Πώς θα μπορούσε να δωροδοκηθεί, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Βεβαίως, ακούστε, ανάγεται. Θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική ερμηνεία, ότι υπήρχε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι μπορεί να είναι έτσι για τη δωροδοκία, όπως το λέτε εσείς, δεν είναι στα καθήκοντα, γιατί το ακούει αυτό ο κόσμος και τρελαίνεται που δεν ξέρει τα νομικά, αλλά είναι επευκαιρία των καθηκόντων του, επευκαιρία των καθηκόντων ενός υπουργού, δηλαδή πολύ απλά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, ένας είναι υπουργός και επειδή έχει τη δυνατότητα, άμα δεν ήταν υπουργός δεν ασχολούνταν κανείς μαζί του, ενώ επειδή είναι υπουργός πηγαίνει και του λέει υπουργέ μου θέλεις τόσα. Αυτό θα το πούμε απλά έτσι, πολύ λαϊκά. Σας, μου κάνετε μια ερώτηση ποια είναι η άποψη και σας εξηγώ. Μάλιστα. Ότι με βουλεύματα, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα προηγουμένων που είχαν κατηγορηθεί πολιτικών, έχει κριθεί κατ' επανάληψη ότι είναι αδίκημα που ανάγεται στα καθήκοντά του. Βεβαίως και το ξέπλυμα είναι ένα ζήτημα, εδώ όμως ξέπλυμα δεν υπάρχει διότι δεν βρέθηκαν χρήματα και συνεπώς δεν υπάρχει τέτοιο αδίκημα στην ουσία αυτό. Mm. Το άλλο όμως σας εξηγώ ότι έχει κριθεί με αποφάσεις των οντάτων δικαστηρίων μας ότι είναι ανάγκητα στα καθήκοντα του Υπουργού. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή εστάλει η δικογραφία πίσω, εγώ πιστεύω ότι εστάλει για λόγους σκοπιμότητος. Δεν σημαίνει ότι εγώ υιοθετώ σκοπιμότητα την άποψη. Από ποιους? Σκοπιμότητα από τους εισαγγελείς, κύριε Αθανασίου. Όχι, μισό λεπτό. Οι εισαγγελείς πήραν τη δικογραφία από τη Βουλή. Η Βουλή το έχει κάνει αυτό, πιστεύω όμως. Εξηγώ ότι η υπόθεση αυτή θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια και αν όχι από αυτά, αν αχθεί ποτέ η υπόθεση σε ειδικό δικαστήριο, έχω την αίσθηση ότι θα πει το ίδιο. Πριν ότι πάμε ανάγκη σε αυτό, κύριε Αθανασίου, και είναι πολύ πολύτιμη συνεισφορά σας στο δημόσιο διάλογο, γιατί είστε και γνώση των θεμάτων. Μισό λεπτό, γιατί πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, σας παρακαλώ. Θερμά και θα πείτε αυτό που θέλετε ολοκληρωμένα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εύνοια για τα πολιτικά πρόσωπα. Και αυτή είναι η άποψη του κόμματός μου. Ωραία. Αυτό είναι διαφορετικό και εγώ μιλάω τώρα για τις κείμενες διατάξεις. Αφού οι κείμενες διατάξεις είναι αυτές, αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη και μάλιστα, η άποψη της επιστήμης, αλλά και της νομολογίας και συνεπώς γι' αυτό μιλάμε. Να μην δεν λέω εγώ είπατε καμία πιστεύω. Εύνοια, λέει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Εγώ θα ρωτήσω, αν η συγκεκριμένη
διατύπωση, δέσμευση που έδωσε χθες ο κύριος Βενιζέλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν θα περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση η ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 86 που αποσαφηνίζει ότι μόνο τα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων και όχι αυτά που τελούνται επ' ευκαιρία τους έχουν σύντομη παραγραφή. Τη συγκεκριμένη δέσμευση, εσείς ταυτίζεστε, διαφοροποιείστε. Εγώ δεν κρίνω τι είπαν οι άλλοι συνάδελφοι και ειδικά η άποψη του κ. Βενιζέλου, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έγκριτους συνταγματολόγους. Λέω το εξής, και έτσι να είναι τα πράγματα, η ερμηνευτική δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα, αλλά από τη διατύπωσή της επαφίεται και πάλι στην κρίση των αρμοδίων δικαστικών οργάνων. Τελεία και παύλα. Ως Νέα Δημοκρατία. Το, κύριε Παθανασίου, συγγνώμη, αλλά πρέπει είναι να απλά τα, είναι απλά τα πράγματα. Όχι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν ένα αδίκημα... Πρέπει να κάνετε σαφή. Δεν κρίνετε τα λεγόμενα άλλων και ιδίως του κύριου Βενιζέλου. Συμφωνείτε με τα λεγόμενα του. Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι, του Υπουργού είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια. Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επ' ευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επ' ευκαιρία των καθηκόντων. Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων. Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων. Είναι στα καθήκοντά του. Είναι στα καθήκοντα η μίζα. Ναι. Την άλλη άποψη που είχε διατυπωθεί από τον Άριο Πάγο και σας προανέφερα, δεν την ενστερνίζεστε εσείς νομικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που τη δέχονται. Επευκαιρία των καθηκόντων, γιατί αυτό. Αν γίνεται και εφόσον γίνεται, γίνεται στο παρασκήνιο τα κάνει ένας υπουργός, δεν τα κάνει. Κυρία Βαλιάνο, είστε έγκριτη δημοσιογράφος και σας ευχαριστώ χρόνια για το συζητάμε. Και συνεργαζόμαστε, αλλά εξηγώ, λέω το εξής. Κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητες πώς έγινε μια δωροδοκία. Βεβαίως. Είναι θέματα ουσίας τα οποία κρίνει το δικαστήριο. Οι συγκεκριμένες περιστάσεις όπως εμφανίζονται στον εξωτερικό κόσμο, χωρίς να έχουμε εμβαθύνει στη δικογραφία, είναι οι κατηγορίες που φαίνονται ότι είναι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάθε αδίκημα, αν είναι στην ενάσκηση του καθηκόντων ή όχι, το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Συμβούλια. Τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια, δηλαδή, λέτε. Επειδή και εσείς είστε έγκριτος νομικός και σας γνωρίζω και εγώ από δικαστή, τελικά το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος λέει να έρθει η ασυλία μου, να πάω στην εισαγγελέα να δώσω τις εξηγήσεις μου. Εσείς τελικά, τι έχετε αποφασίσει ως Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου ή θα ακολουθήσετε τη γραμμή που λέει ο κύριος Βενιζέλος? Σας απαντώ ευθέως. Και ο προηγούμενος αρχηγός, ο πρωθυπουργός Σαμαράς και τώρα ο Μητσοτάκης, σε τέτοια θέματα ουδέποτε ζητάνε να υπάρχει γραμμή. Ο καθένας αποφασίζει. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ως νομικός που έχοντας την άποψη και σεβόμενος την ελευθερία γνώμης και ψήφου που έχουμε από το Σύνταγμα, θα δω την δικογραφία, θα ακούσω τον εγκαλούμενο και, θα αποφασίσω. Θα ψηφίσετε κατά συνείδηση, λέτε. Αυτή είναι η αποφασίσεις. Φυσικά, φυσικά. Μάλιστα. Μια ακόμη παράμετρο, κύριε Αθανασίου, θα θέλαμε να βάλουμε, επειδή είδαμε εδώ και την αντίδραση των ξένων εισαγγελέων. Μια στιγμή να σας διατυπώσω ένα ερώτημα, γιατί για από εσάς είναι κρίσιμο το να μας απαντήσετε, διότι είστε και πολιτικός, αλλά είστε και από τους κόλπους της δικαιοσύνης. Όπως λένε, ξέρετε, λοιπόν, δεν κρύβομαι. Οι συνάδελφοί σας λένε ότι αυτό που κάνουν τα κόμματα και καταφέρονται εναντίον της δικαιοσύνης δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή, απαξιώνει το θεσμό. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό, αλλά κάνετε μια κριτική που αφήνει σκιές, γκρίζες περιοχές. Όχι, κύριε Αθανασίου, δεν είναι στο απειροβλήτο, αλλά με το να λέτε ότι είναι σκευωρία. Στη σκευωρία χρειάζονται να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για να την κάνουν, άλλα και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Ναι, δεν είναι μόνο από την μια πλευρά των πολιτικών. Και χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, καταλαβαίνετε κι εσείς που είστε νομικός ότι μάλλον κάνετε ζημιά στη δικαιοσύνη. Όσοι το λένε αυτό.
Όχι, κάντε λάθος και αυτοί οι χαρακτηρισμοί μακριά από μένα. Λοιπόν, ναι, σας εξηγώ. Έχω κατ' επανάληψη μιλήσει και σε εσάς κατά το παρελθόν και έχω ορθογραφήσει ότι ανεξαρτήτως της ουσίας της υπόθεσης όλη η διαδικασία την είπα και εγώ σκευωρία για τον απλούστατο λόγο. Ναι. Το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που είναι μια ειδική κατηγορία, τον έκανα εγώ στη Βουλή για να προστατεύσω τη δημόσια περιουσία και την περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Λέω λοιπόν ότι εδώ ανεξάρτητα από την ουσία όλες οι καταθέσεις που ελήφθησαν από τους λεγόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή προστατευόμενος, είναι άκυρες. Η ακυρότητα είναι πολλαπλή. Και θα δείτε ότι τα δικαστήρια όταν τους κρίνουνε δεν θα τις λάβουν υπόψη. Γιατί δεν τηρήθηκε μια σειρά δικονομικών εγγυήσεων. Είναι, μπορώ να σας αναφέρω μία-μία, τα έχω γράψει. Όχι, δεν θα μας αναφέρετε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Την επόμενη φορά ελπίζω πράγματι. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, ακούστε, να τελειώσω. Με αυτή την έννοια, λέω λοιπόν ότι και οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν τις καταθέσεις, οι πρώην συνάδελφοί μου, έχουν κάνει λάθος. Ναι. Διότι δεν τήρησαν τις διατάξεις του νόμου. Μήπως έχουν υπήρξε... και αυτή άλλη ερμηνεία και Αθανασίου, όπως έχετε και εσείς. Σας καταλαβαίνω για την επιθετικότητα που έχετε. Και όχι, προσπαθείτε... εγώ άκουσα ότι εμείς ένεσα καθήκοντα του Υπουργού. Ακούστε, αφήστε που... τώρα. Αφήστε. Τώρα φύγαμε από το θέμα. Αυτό σας απαντώ. Ναι. Εάν με παίρνετε εμένα τηλέφωνο και θέλετε να βγαίνω, θα με αφήνετε να ολοκληρώνω. Λοιπόν, εγώ τιμώ και βγαίνω στην ΕΡΤ, αλλά θα αφήσετε να ολοκληρώσω. Εδώ λοιπόν, κατά το μέρος που δεν τηρήθηκε το 43Β και ρωτήστε τους νομικούς σας του κώδικα ποινικής δικονομίας για τους μάρτυρες, οι καταθέσεις είναι άκυρες και εδώ έχει ευθύνη και οι εισαγγελείς διαφθοράς που δεν τήρησαν τη διαδικασία. Τελεία και παύλα. Αυτά ακριβώς. Τελειώνουμε. Δηλαδή καταλογίζετε λάθος, όχι εσκεμμένες ενέργειες εσείς. Αυτό. Εγώ, καταλογίζετε λάθη στην εισαγγελία διαφθοράς. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ τώρα. Μα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πέρα. Πριν σας αποδεσμεύσουμε σε 20 δευτερόλεπτα, επειδή βγαίνετε, όπως είπατε, διαβάστε το νόμο. Διαβάστε το νόμο. Παίρνουν έγκριση. Ακούστε να δείτε, συγχωρείτε, κύριε Βαλιάνου, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο συνάδελφος. Η Έρικα μίλησε. Τώρα σας μιλάει άλλος συνάδελφος. Ναι. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας γιατί δεν ενεκρίθη από τον αντισαγγελέα που υποπτεύει τη διαφθορά ή η διάταξη για προστατευόμενους μάρτυρες και δεύτερο και σπουδαιότερο, γιατί ενεκρίθη εκ των υστέρων όταν πια η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα έχει πάει στη Βουλή που δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Διάβιαστε τα με προσοχή, αλλά αυτά θα τα πούμε και εν καιρό ξανά πάλι. Τα έχω εντοπίσει. Ελπίζω από εδώ, βλέπω, κύριε Αθανασίου, το όχι πάλι από εδώ, όχι από το Περιστήριο πάλι. Κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε παρόλα αυτά, γιατί εγώ... είμαστε τέσσερις εδώ που κάνουμε ερωτήσεις. Έχει ένα ακουστικό μόνο στο αυτί του άνθρωπος. Εγώ σήμερα, θα σας είπε η κυρία Λούπη, ήθελα να έρθω από εκεί. Αλλά όπως ξέρετε, είμαι σε επιτροπή, βγήκα από την επιτροπή. Το ξέρουμε, κύριε Αθανασίου, γι' αυτό μιλάμε δυνατά, γιατί είναι η απόσταση που μας χωρίζει. Θα έρθω. Σε 20 δευτερόλεπτα. Στην επόμενη φορά σας υπόσχομαι να είμαι εκεί. Αλλά δεν μπορούσα σήμερα. Είμαι σε επιτροπή παραγωγής και εμπορίου. Σας παρακαλώ θερμά σε 20 δευτερόλεπτα για το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Αναδρομικά έως 360.000 ευρώ είναι το πρώτο θέμα που επιλέγει η εφημερίδα. Τελεσίδικες αποφάσεις για περισσότερο από 200 δικαιούχους βουλευτικών συντάξεων. Είναι αναδρομικά τα οποία ζητούν συνταξιούχοι βουλευτές και κάποιοι έχουν δικαιωθεί. Να σας πω, δεν το έχω δει, αλλά αν είναι δικαστική απόφαση αμετάκλητη, πρέπει η πολιτεία να τις εφαρμόσει. Δεν το συζητώ. Ναι, απλώς λέει το δημοσίευμα ότι είναι και λίγο, γίνεται μια διάκριση, γιατί αναδρομικά ζητάει πάρα πολύ. Κύριε Αθανασίου, σας ζητάμε γιατί. Όσοι ζητούν αναδρομικά και δικαιώνονται με δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με συνταγματική επιταγή, η πολιτεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.